ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Καλή σας μέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα και σε εσάς. Υπάρχει δικαιολογημένος καυγάς μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την ημέρα μνήμης για τον 16χρονο που χάθηκε τόσο άδικα? Υπάρχει λόγος, πιστεύετε? Αν υπάρχει λόγος, κατά την γνώμη μου, αν υπάρχει λόγος, είναι κανείς να καταγγείλει αυτή την χωρίς προηγούμενο σε φρασιολογία και περιεχόμενο ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, που ως προς την φρασιολογία της θυμίζει ανακοίνωση μυστικών υπηρεσιών χαφιέδων, μας γυρίζει στην εποχή του εμφυλίου πολέμου και είναι πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά χρονικά, κύριε Χαρτάτο. Πρωτόγνωρη. Ακούγεστε. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Κύριε Σκουρλέτη. Για μια ακροδεξία, επιτρέψτε μου. Ναι. Γιατί υπάρχει δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση. Επειδή φαίνεται το λέω. Οι άνθρωποι είναι μια δράκα ακροδεξιών με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά και είναι επικίνδυνοι για την δημοκρατία. Επενδύουν στη βία, στην πόλωση και δεν ξέρω τι επιζητούν. Το λέω εν πλήρη γνώση των λόγων μου. Κύριε Σκουρλέτη, ακούγεστε βαθιά ενοχλημένος. Και απορώ κύριε Χαρτάτο, με ανακοινώσεις όπως της κυρίας Γεννηματά, η οποία κρατάει δήθεν λογική των αποστάσεων. Περιμένω και την επίσημη ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αν μπορούν να είναι στην ίδια κυβέρνηση με αυτό το ακροδεξιό παραλήρημα που για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα βγαίνει του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, επαναλαμβάνω, επικίνδυνοι για την δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Σκουρλέτη, είμαι ο τελευταίος που θα σας συμβουλές, αλλά θέλω να σας πω μια σκέψη μου, επιτρέπετε, ως δημοσιογράφος και ως πολίτης. Θα μπορούσατε να μην σηκώσετε το γάντι, γιατί είναι περίεργη μέρα. Να σηκώσουμε το γάντι για ποιο πράγμα, κύριε? Όταν κατηγορούν για κουκουλοφόρους, για εμπριστέσεις μαρφήν. Ποιος τα είδε? Αυτά τα πράγματα αυτές τις κατηγορίες. Εγώ τα διαβάζω κάθε μέρα. Από την εποχή του εμφυλίου. Δεν έχουν ξαναγίνει τα 2004. Κύριε Σκουρλέτη. Επιτρέψτε μου. Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου, γιατί είναι λίγος ο χρόνος. Πείτε μου. Είναι λίγος ο... Δεν έχουν καμιά σχέση με την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας με τα πολιτευτικά που τα ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πρόκειται για απόψεις, επαναλαμβάνω, ακροδεξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν την παρέα του κυρίου Σαμαρά και τον ίδιο. Και κοιτάξτε να δείτε. Στην επέτειο μιας τραγικής δολοφονίας ενός δύο ανθρώπου που δεν βρήκαν να πούνε τίποτα, παρά να στάξουνε φαρμάκι και το μίσος. Τι άλλο διαφορετικό θα έλεγε η Χρυσή Αυγή από αυτούς? Σας ακούω. Είστε βαθιά θυγμένος και ενοχλημένος από ό,τι έχει γραφεί, έχει υποθεί. Όχι προσωπικά. Είστε βαθιά, είπα, όχι προσωπικά. Ναι. Είστε βαθιά θυγμένος. Τώρα, ως κόμμα, ως προσωπική άποψη, εσείς το διευκρινίζετε. Όμως, εγώ διαβάζω κάθε μέρα αυτά τα μηνύματα που είναι το περιεχόμενο της, του δελτίου τύπου, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας. Τα διαβάζω και είναι απόψεις συνήθως μελών της Χρυσής Αυγής, πολιτών που δεν πρόσκειται σε κανένα κόμμα. Είναι η ρητορική που υπάρχει πάντα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ όταν θέλουν με κάποιο επιχείρημα σοβαρό ή ασόβαρο, έολο. Κύριε Χαρτάτη, είναι τομή. Δεν έχουν ξαναυπάρξει τέτοιου είδους εκφράσεις. Σε τέτοιο επίπεδο. Ότι οι άνθρωποι επενδύουν σε τι, δεν ξέρω, στην αταραχή, στη βία, σε νέους νεκρούς. Δεν θέλουν κάτω από τον πανικό τους που βλέπουν ότι υποχωρεί το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και είναι έτοιμοι για τα πάντα. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι είναι άκρος επικίνδυνες αυτές οι απόψεις, οι οποίες πρέπει να τύχουν της πλήρους πολιτικής απομόνωσης. Κύριε Σκουρλέτη, τι θα κάνετε σήμερα, πώς θα διαχειριστείτε την επικοινωνία αυτή? Γιατί ακούγεστε θυγμένος, ενοχλημένος, βγαίνει αυτή η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Στους δρόμους, πώς θα αντιδράσετε? Στους τρομοκράτες της κυβέρνησης, ότι δεν τρομοκρατείται ο ελληνικός λαός και η ελληνική νεολαία. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το μήνυμα. Δεύτερον, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατική ανατροπή τους. Τους ενοχλεί αυτό? Μα αυτό είναι ο κανόνας της δημοκρατίας. Όταν οι περισσότεροι θέλουν να επιβάλλουν τελικά τη γνώμη τους και οι λιγότεροι να την αποδέχονται. Είναι μια πλήρως κοινωνικά και πολιτικά απομονωμένη κυβέρνηση. Μας εξοντώνουν κυριολεκτικά. Πρέπει να τελειώνουμε. Εγώ αναρωτιέμαι, προβληματίζομαι, πώς μπορεί ένα κείμενο που δεν ξέρω ποιος είναι ο συντάκτης του, αυτή τη στιγμή να πολλώσει τόσο ένα κλίμα αυτές τις ώρες. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, σας λέω. Δεν είναι τυχαίο. Λέτε ότι είναι άποψη Σαμαρά αυτή? 100%. 100% και το επαναλαμβάνει. Με κάθε μέσο και τρόπο. Το ξαναείδαμε πριν μια εβδομάδα, σας λέω, σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, την έναρξη των διαδικασιών της παραδοκίμασης διάσκεψης.
στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος. Πάντως έχετε εμπειρία όλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και, και από πλευρά επικοινωνία, πέρα από την πολιτική σας εμπειρία, και θα μπορούσατε, αν θέλετε, να τα αφήσετε και να περάσει έτσι. Να μείνει αυτή, να ικανοποιήσει κάποια πνεύματα, κάποιες απόψεις φίλων του κυβερνητικού συνασπισμού, τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι εάν θέλετε. Εάν τα ακούγαμε αυτά από την Χρυσή Αυγή, θα ναι. τα αφήναμε να περάσει έτσι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι το πρώτο κόμμα στη χώρα και ο κύριος Σαμαράς είναι πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Κύριε Σκουλέτη, η μία τάκα σας μετά την άλλη είναι τίτλος, ξέρετε, σήμερα. Δεν σας άκουσα. Η μία τάκα που λέτε μετά την άλλη είναι ένας διαφορετικός τίτλος σήμερα. Εύχομαι να τους αξιοποιήσετε. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, πάμε λοιπόν στην ουσία που αφορά τη φορολογία. Ένα σχόλιο θέλω για να μπούμε και στην ουσία της ζωής. Τελικά, ποια θα είναι η φορολογία που θα αντιμετωπίσει ο λαός, ο Έλληνας πολίτης, ο φορολογούμενος. Δεν έχω καταλάβει εγώ. Έχετε καταλάβει εσείς? Να σας πω. Όλος ο προηγούμενος διάλογος γίνεται ακριβώς για να συγκαλύψει αυτήν την απάνθρωπη και εξοντωτική πολιτική που προωθείται και μέσα από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Διότι βλέπετε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει πλέον έλεος για κανέναν. Ακολουθείται μία πολιτική η οποία εξοντώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Ο κόσμος δεν αντέχει, τον στοχοποιούνε και πάνε με κάθε τρόπο να ικανοποιήσουν τους στόχους των αριθμών που έχουν βάλει στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής και δεν κοντοστέκονται απέναντι σε ανθρώπινες ζωές, απέναντι σε ανάγκες, απέναντι σε οικογενειακά δράματα. Πάντως υπάρχει ένα κομμάτι των ακροατών που είναι, θέλετε, λίγο πιο παρατηρητές, που λένε ότι η δεξιά σας πάει καροτσάκι για την εξουσία και εσείς είναι σαν να ξυλώνετε τους τροχούς μερικές φορές. Αυτά τώρα εντάξει είναι φιολογήματα. Εμείς ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της εποχής κάθε μέρα. Επειδή βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ δύο τάσεις, ξέρετε, Λαφαζάνης, Τσίπρας, τουλάχιστον επικοινωνιακά έτσι έχει υποθεί. Είναι λάθος. Να σας πω, κανείς επικοινωνιακά μπορεί να λέει πολλά. Εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι μια ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γύρω από την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από την εναλλακτική του πρόταση. Δεν είμαστε μόνο στη φάση, αν θέλετε, το να σωρεύουμε οργή και αγανάκτηση για να αυξάνουμε τα ποσοστά. Είμαστε στην φάση που είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τον διαφορετικό δρόμο, να σταματήσουμε την πορεία προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Και αυτό γίνεται μέσα από τη διατύπωση ενός ρεαλιστικού, συνεκτικού, εφαρμόσιμου προγράμματος. Κύριε Σκουλέτη, συνομιλήσαμε ακριβώς 10 λεπτά. Είναι σαν να έχουμε συνομιλήσει μία μισή ώρα με αυτά που είπατε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου, γεια σας.